Ποιο είναι τα υπέροχα, κύριε Ζωγραφίδη, το να αυξήσει τον κατώτατο μισθό, το να αυξήσει τον κατώτατο μισθό, να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι. Είναι μικρό επιχειρηματία. Ναι. Ρωτήστε τώρα. Κοιτάξτε αυτά που κάνετε τώρα. Ρωτήστε τον γείτονά σα, τον μπακάλι δίπλα που απασχολεί τον εργαζόμενο. Ξαναγυρνάμε τη συζήτηση στην αρχή. Σα είπα ότι πήραμε ένα μέτρο τώρα και το συζητάμε, μία εξαγγελία και τη συζητάμε μεμονωμένα, αποσπασματικά. Όταν ήταν ένα ολόκληρο. Δεν μου λέτε κάτι, για ποιο λόγο χάλασε 5.000 λέξεις, 500 σελίδες η κυβέρνηση να απαντήσει στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αφού είναι έολο και αφού δεν κινδυνεύει από κανέναν. Τα ψέματα γιατί είναι πολλά λόγια για σοβαρά, να τα αντιμετωπίσει. Τόσα χρόνια δηλαδή, γιατί δεν κυρία το κάνανε. Κυρία Παυλάκη, εγώ θα σας πω τόσα χρόνια, γιατί δεν είναι την καταρρύψανε την πρόταση. Είναι πράγματι στις εφορίες ουρές οι άνθρωποι να πληρώνουν φόρους, καθυστερημένους φόρους και μάλιστα καθυστερημένα ασφάλιστρα κτλ. Σε αυτή λοιπόν την φοβερά υποφέρουσα μικρό επιχείρηση, τον μικρό εργοδότη κτλ. Τι είναι αυτά τα μέτρα που αντέχουν να εφαρμοστούν. Τι προτείνετε δηλαδή εσείς. Εμείς προτείνουμε ανάπτυξη. Ωραία, το θέμα να το ανοίξουμε. Κυρία Ρένα. Δεν είναι προνομιακό πεδίο της κυβέρνησης η ανάπτυξη, κύριε Ζωγραφίδη, αν θέλετε να το ανοίξουμε, έτσι. Ο μισθός του κάθε εργαζόμενου, σύμφωνα με την αντιπαροχή που έχει στον εργαζόμενο, αυξάνει όταν ο όγκος της οικονομίας του εργοδότη μεγαλώσει. Δεν υπάρχει άλλη συνταγή. Εσείς ένας εργοδότης δηλαδή με που δεν εισπράττει πείνας, να δίνει δεν παχυνής μισθούς θα πάθει ό,τι έπαθε το ελληνικό κράτος. Γιατί δεν υπάρχει. Γι' αυτό προσπαθώ να σας πω. Δηλαδή τώρα εδώ πέρα. Μα μην προσπαθεί. Εμείς έχουμε δύο διαφορετικούς οικονομικούς τουλάχιστον κόσμους. Αντίθετου. Εσείς πιστεύετε σε μια κρατικοδίαιτη οικονομία. Βέβαια, με αυτό λέτε συνέχεια. Αυτό λέτε. Δεν λέω αυτό. Τουλάχιστον. Όχι, κύριε Ζωγραφή, δεν σας παρακαλώ. Ναι. Εγώ σας μιλάω για ρευστότητα στην οικονομία από τις τράπεζες. Ακούσατε για κρατισμό. Έχει δουλειά αυτό. Μου αλλάξετε τώρα θέμα, αλλά θα σας το πω. Σας είπα ότι ο Μάριο Ντράγκη, θα δείτε ότι ύστερα από δύο μήνες χρήματα στους μικρομεσαίους και στις οικονομίες. Βεβαίως. Όταν θα γίνει, μα θα είμαστε είναι, εδώ. Είναι δεδομένο και να το ότι η οικονομία τον Γενάρη θα νιώσει λοιπόν ότι μπορεί να έχει πρόσβαση στο χρήμα. Άρα η ανάπτυξη θα γίνει ευκολότερα. Μάλιστα. Άρα η απασχόληση θα αυξηθεί. Άρα σε πόσες δεκαετίες από τώρα. Κυρία Διακίδη, για να βγούμε από την κρίση, ξέρετε πόσο καιρό πέρασε και τι σφάλματα έχουν γίνει. Μ' αρέσει που δεν βγήκαμε. Για να μπούμε σε αυτή τη δίνη της κρίσης, πόσος λαϊκισμός, πόσος κρατισμός, πόσος συνδικαλισμός χρειάζεται, χρειάστηκε για να μπούμε σε αυτό. Ωραία. Λοιπόν, τώρα για έχετε να μπούμε θέλει. Τη διακυβέρνηση της χώρας. Τώρα θέλει βήματα σταθερά. Τη διακυβέρνηση της χώρας 5 χρόνια μνημονιακών πολιτικών που δεν είχαν να κάνουν με όλα αυτά τα κακά της μοίρας μας που μας οδήγησαν εδώ. Ποιο είναι το απτό αποτέλεσμα σας. Ρωτώ εγώ. Σας είπα. Χειρότερα. Σας είπα. Σας έχουμε, όταν μείωση, μηθίζεις, έχουμε ήδη μείωση όταν των φόρων. Ανάπτυξη. Μείωση των ασφαλίστρων. Ήδη δώσαμε για το χειμώνα μείωση του πετρελαίου θέρμανσης. Για τον κόσμο το κάνανε ή γιατί πατήρησαν τα ταμεία που δεν καταναλύθηκε η κατανάλωση. Ποιος το λέει. Ποιος το λέει αυτό. Εντάξει, για όνομα του Θεού. Τώρα δεν μου λέτε μια στιγμή. Εντάξει, μισό λεπτό τώρα. Μα μισό λεπτό. Σε μια βουλιαγμένη οικονομία δηλαδή. Μια άλλη πολιτική που θα περάσει περισσότερα χρήματα. Παρακαλώ. Ποια μείωση στο πετρέλαιο δώσαμε.